Τόσα θα πάρουν οι πληγέντες, αναλυτικά ποσά και διαδικασίες για τους πλημμυροπαθείς της 15ης Οκτωβρίου. Εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών. Ναι, το κεντρικό θέμα σήμερα της εφημερίδας. Εκδόθηκε λοιπόν η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία οριοθετούνται οι πλημμυρόπληκτες περιοχές. Κατ' επέκταση αφορά περιοχές Κρήτης. Μεταξύ αυτών και ο Δήμος Μαλεβιζίου, θα τα δούμε αναλυτικά. Με εξέλιξη να ξεκινά επισήμως η διαδικασία για την χορήγηση αυτής της περίφημης στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή και ανακατασκευή, διαβάζω τους ακριβείς όρους των κτηρίων που καταστράφηκαν και στα οποία βέβαια προκλήθηκαν σοβαρότατες φθορές και ζημιές. Έχουμε και μια σχετική κάρτα και θα πάμε στο Δήμο Μαλεβιζίου αμέσως μετά, αναφορικά με τις αποζημιώσεις. Έχουμε συγκεκριμένες κατηγορίες. Πάμε λίγο να τη δούμε. Αναφερόμαστε, ξεκινάμε με τη συνδρομή για ανακατασκευή. Ανά τετραγωνικό μέσο, βέβαια, κατοικίες 1.000 ευρώ, Ειρήνα ή 850 ευρώ, κτίρια επαγγελματικής ή κοινοφελούς χρήσης, προσέξτε, 500 ευρώ, κτηνοτροφικές μονάδες, πρωτογενής τομέας, λέει, 400 ευρώ και αποθήκες στάβλους, 300 ευρώ. Επαναλαμβάνω, ανά τετραγωνικό μέτρο. Και πάμε λίγο, συνδρομή για επισκευή τώρα, κατοικίες βοηθητική χώρη 60 ευρώ ανά τετραγωνικό, Ειρήνα ή 50 ευρώ, κτίρια επαγγελματικής ή κοινοφελούς χρήση 40 ευρώ, κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες 25 ευρώ και αποθήκες στάβλη 20 ευρώ. Είναι συνδρομή για επισκευή. Λοιπόν, πάμε στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μαλεβιζίου, τον κύριο Φίλιππο Βαμβουκάκη, να τον καλησπερίσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πρακτικά, κύριε Βαμβουκάκη, τι σημαίνει για το Δήμο σας η εξέλιξη της οριοθέτησης των περιοχών που επλήγησαν? Πρακτικά σημαίνει την αναγνώριση ότι αυτές οι περιοχές είναι πλημμυρόπληκτες, οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι επλήγησαν δικαιούνται των αποζημιώσεων στις οποίες αναφυγάται. Ναι. Τυπικά τώρα ξεκινάει η όλη διαδικασία. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τον αριθμό των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, των δημοτών έξω στο Δήμο Μαλεβιζίου που έχει πληγεί και θα επωφεληθεί, θα βγουν κερδισμένοι αυτοί οι άνθρωποι από αυτή την εξέλιξη. Πώς είναι? Λοιπόν, εμείς έχουμε καταγράψει 95 νοικοκυριά, 95 οικίες, οι οποίες κατανέμονται στις δημοτικές κοινότητες Γαζίου, Αχλάδας, Ροδιάς και Φόδελε, που είναι στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου. Αυτές έχουν αναγνωριστεί και ως πλημμυροπαθείς περιοχές με τη σημερινή οικία. Πρέπει να προσέξουν οι πολίτες κάτι συγκεκριμένο? Πρέπει να προβούν σε κάποια ενέργεια? Όπως σας είχα αναφέρει σε προηγούμενες συνδέσεις που είχαμε, εμείς έχουμε καταγράψει με λεπτομέρεια τους ιδιοκτήτες με το ε1 τους επισυναπτώμενο, ναι, που αποδεικνύεται η ιδιοκτησία. Από εκεί και πέρα, πρέπει όταν ανοίξει η πλατφόρμα που θα είναι μια υπηρεσία που λέγεται τομέας αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Σωστά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να απευθύνονται ηλεκτρονικά μετά οι ιδιοκτήτες όσον αφορά την περαιτέρω διευθέτηση του θέματος. Και πρέπει να αφουγκραζόμαστε πότε θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα. Μάλιστα. Το μεγάλο... Όπως έγινε... Ναι, ναι. Επιχειρήσεις βέβαια είχαμε το γεγονός ότι δεν δηλώθηκαν όλοι όσοι είχαν δηλωθεί στους Δήμους και περιμένουμε τώρα να ξανανοίξει για τις επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Μάλλον δεν το έμαθαν έγκαιρα οι πολίτες. Μάλιστα. Ότι άνοιξε την πλατφόρμα και δεν πρόλαβαν μέσα στο διάστημα της μιας ή δύο εβδομάδων. Θέλω να καταγραφούν. Ναι, να εγγραφούν. Θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της ενημέρωσης, δηλαδή απορίες υπάρχουν. Ξέρετε, υπάρχει και αυτό το πέπλο της γραφειοκρατίας που μας κάνει κατά κάποιο τρόπο λίγο διστακτικούς και λίγο επιφυλακτικούς. Δηλαδή, άντε θα ανοίξει η πλατφόρμα, θα δηλωθούμε μέσα, ήρθαν οι φορείς. Έτρεξε ο Δήμος Μαλεβιζίου και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σε 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, είχατε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ήσασταν έτοιμοι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία που μας κάνει λίγο διστακτικούς, όπως προείπα.
Έχουμε απορίες. Πού μπορούμε να απευθυνθούμε στο Δήμο Μαλεβιζίου? Ποιο τηλέφωνο πρέπει να καλέσουμε? Ποιον αριθμό πρέπει να καλέσουμε? Λοιπόν, στο Δήμο Μαλεβιζίου και θα μας συνδέσει με το γραφείο που είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία, το οποίο λειτουργεί ακόμα. Δηλαδή ακόμα υπάρχει, ναι, το γραφείο που ασχολείται και δίνει πληροφορίες. Προφανώς θα μελετήσουμε την Κία, γιατί είναι περίπου 20 σελίδες και έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βαμβουκάκη. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του ρεπορτάζ. Θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Ελπίζω οι διαδικασίες να είναι πολύ σύντομες και γρήγορες. Για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς θα βοηθήσουμε τα μέγιστα. Να είστε καλά, να είστε καλά.